Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και φιλάνθρωπο Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους... Ανέλθειν εν το Σταυρό, ειν αρήσιους έμπλαστα. Τον δόλο του Θεού πάντων των εξεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρυπημούντων δικόμη και νορία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συντρομητών και απειρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δυστυχώς ο Δήμαρχος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί παρόλο που το ήθελε. Είναι κάτι που το πίστεψε ο ίδιος, το πάλεψε, το μεθόδευσε και μαζί με όλους όσους συμμετέλεσαν το πετύχαμε. Έτσι η Βλάστη γίνεται γνωστή πλέον, ήταν ήδη γνωστή στο Πανελλήνιο, γίνεται γνωστή και σε όλο τον κόσμο. Να ευχηθώ πάλι χρόνια πολλά, υγεία σε όλους. Σας ευχαριστώ. Καθώς και όλους τους αγαπητούς πατριώτες που ήρθαν από τη Διασπορά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο,
Παναγίδα βεβαίως. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς συναδέλφους και επιστήμονες που τιμούν σήμερα την εκδήλωση. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει αναπτύξει μια πολύ σημαντική εμπειρία και γνώση σε σχέση με τα ζητήματα που απασχολούν τις οπτικές κοινότητες όσον αφορά τη συλλογική τους ταυτότητα και τον πολιτισμό τους και η οποία διαφορετικά πολύ φάνηκε δεν θα έχει, δεν έχει πολλές διόδους διάχυσης στους ανθρώπους που πρέπει να θεωρούν από πολλές γνώσεις ως αποδέκτες της γνώσης της σχέσης, στους ανθρώπους που είναι χρήσιμη η γνώση. Ο τρίτος, αν θέλετε, πυλώνας αυτής της συνεργασίας που πράγουμε να πάει κατά ρίμα να υλοποιήσουμε, είναι η διοίκηση. Πώς συγκροτούνται οι δημόσιες πολιτικές για αυτό το κληρονομιά. Έχει κανένα νόημα να εκδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού μια υπουργική απόφαση ή μια διοικητική πράξη με την οποία θα επιβάλλει τον τρόπο που θα τελείται ένα έργο για παράδειγμα, όπως ο Ιωαννός Χορός. Αν η υποψηφιότητα αυτή ήταν υποδειγματική και νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους δούλεψαν με αυτή την υπόθεση και κυρίως αυτούς που συνέταξαν το άψογο δελτίο. Αξίζει να μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και να το διαβάσετε. Είναι άψογα διεκδικουμένο τον κύριο Μπάντοβο και την κυρία Πατσίκα και τον Γιώργο τον Κίκη που συγχρόνισε όλη αυτή την υπόθεση και ήταν και ενδιάμεσος ανάμεσα στην τοπική κοινότητα και στο Υπουργείο. Εγώ δεν πρόκειται να σας μιλήσω για τον Τρανό Χορό και για πράγματα τα οποία εσείς ξέρετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, γιατί τα βιώνετε. Αυτό που θα ήθελα να συνειδητοποιήσουμε έτσι και να προβληματιστούμε όλοι μαζί είναι το πόσο σημαντικό και συμβολικό είναι αυτό που γιορτάζουμε σήμερα. Δηλαδή την ένταξη αυτού του τοπικού εδωδρόμενου στον κατάλογο της εθνικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Και ευελπιστώντας κάποια στιγμή να αναγνωριστεί και σε ακόμη πιο διεθνές επίπεδο. Τρανός χορός και νομίζω ότι και ο ίδιος ο όρος, η λέξη, δείχνει τη σημασία. Πλάστη βλέπω αγαπητά πρόσωπα, κάποιους φίλους, κάποιους παλιούς μαθητές. Και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω συνεχίζοντας ή προσπαθώντας να συνεχίσω αυτά που λέει που ανέφερε ο κύριος Λιάβας. Δεν θα καταφέρω να σταθώ στο ύψος του, αλλά θέλω να συγχαρώ τους συντάκτες του Δελτίου, οι οποίοι και θα μπορούσαν ενδεχομένως να σας παρουσιάσουν σε αυτή την εκδήλωση, καλή αφορμή θα ήταν, τον τρόπο με τον οποίο δούλεψαν, τόσο τους συντάκτες, όσο και αυτούς τους οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτό. Θα υπογραμμίσω τις δύο λέξεις που άκουσα και εγώ άκουσα και κάποια άλλα ωραία πράγματα, αλλά δεν είχα χαρτί να τα σημειώσω, τη λέξη ευθύνη και τη λέξη ευχαρίστηση.